εγώ ξέρω ότι την άλλη Παρασκευή έχει φιλικό ναι. η Εθνική. Ποιοι θα παίξουν, βέβαια. Συγχωρέστε μα, αλλά κάνουμε ένα προγραμματισμό των επόμενων old school, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και γι' αυτό η κουβέντα έχει πάει, έχει φύγει από το πρωτάθλημα. Όχι, πε μου, ποιοι θα παίξουν με την Εθνική στο φιλικό μα... την άλλη Παρασκευή με την Πολωνία. Ο Καμπούρη ήταν η γειτονίδα στον πάγκο πίσω από το. Ναι. Φιλίππο και τα άλλα παιδιά. Ναι, ο Ρουμανίδη. Έβλεπα το μάτσο το πρώτο με την Οικοσλαβία, όχι τον ημιτελικό. Καθόμουν προχθέ και έβλεπα το, το πρώτο μάτσο με Που δεν ήταν το, το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο. Στον ναι, πρώτο βαθμό στην Ιγκοσλαβία. Είχε πολλέ άδειε θέσει. Δεν είχε αρχίσει η μούρλια ακόμα η τρέλα. Μα αυτή τη νίκη άρχισε να μουρλένε το ναι, κοτσλέμπα. Ναι, ναι. Μετά παίξαμε με του Σοβιετικού και χάσαμε. Δίναμε τον Κοτλέμπα. και όλα αυτά, α πούμε. Ναι, εντάξει, ναι. Υψώθηκε το. Μα υψώθηκε τέλο πάντων. Μπαίνανε μέσα κάτι. Σ... Το πατριωτικό φρόνημα. Κάτι συνάδελφοι που ασχολούνται με την ποδηλασία σε άλλα ναι. μέσα κυνηγάγανε τον το Κοτλέμπα και τέτοια. Μετά παίξαμε με τη Γαλλία που πάλι δεν ήταν γεμάτο. Ναι. Και μετά τα no Τη μέρα λοιπόν που παίξαμε με την Ιταλία πρώιμη τελικό ήταν η μέρα που ανέβηκε στην προεδρία του Παναθηναϊκού ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Σοβαρά. Έλα, Στις 10 ναι. Ιουνίου 1987. Καθυστέρησε, η μου... τόσο πολύ να πάρει το να ναι. ασχοληθεί με το μπάσκετ από τη στιγμή που ναι. δεν κατάφερε να πάρει το ποδόσφαιρο. Δεν το είχα πιο μικρό τώρα. Υπήρχε το... προεδρία Γιάννη Μαλακατέ ναι, ναι. Τότε. ναι. Και η αφεντιά μου λοιπόν, ο, <laughs> ήμουν δημοσιογράφο ενό μηνό και ω τέτοιο ναι. δεν Στάλιν στο Ευρωμπάσκετ. Εστάλιν. Δεν εστάλιν. Στάλιν <laughs> ε, <laughs> εστάλιν στη Σιβηρία. Εσταλλινικά φαινόμενα. <laughs> ε, αλλά εστάλιν, εστάλιν στις αρχαιρεσίες <laughs> Τι λες τώρα. του Εράστέχνη Παναθηναϊκού. Στη λεωφόρο, όπου στη λεωφόρο οι πάντες είχαν τηλεορασούλε και ραδιοφωνάκια για να βλέπουν Ελλάδα-Ιταλία. Τηλεορασούλε το 87. Ναι, ναι, ναι. Διάλο, πού ε, και αυ αυ ρεούλε, αυτή την κεραία που την κούραξε ναι. από εδώ. Εγώ το έχω μαράζει διότι ενώ είχα ξεκινήσει το 84 τη δουλειά, το 87 ήμουνα στο ένδοξο πολεμικό ναυτικό και δεν ah. ήμουν, δεν, δεν, κάλυψα το, το Ευρωπάσκετ. Δεν μπήκα καν στο Ευρωπάσκετ. Εγώ είχα δεν εισιτήρια. δεν, εισητήρια. δεν, έχω, δει Ευρωπάσκετ μέσα από το, από το ΣΕΦ. Δηλαδή μιλάμε για εισητήρια γραφική είχα. περίπτωση. Είδα το όνειρο από νωρίς, πήρα εισιτήρια yeah. για όλους τους αγώνες και σε κανένα από τα τρία νοκάου δεν κατάφερα να πάω διότι ήμουν ο τελευταίος τροχός της αμάξης στην απογευματινή και έμενα στα μετώπιστον yeah. να γράψω τα, Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα των πολιτικών αρχηγών. Οι οποίοι ήταν όλοι γήπεδο, στο γήπεδο, Εν τω μεταξύ, έχουμε εξετάσει ποτέ τι γίνεται άμα φύγει ο τελευταίο τροχό τη Αμάξη. Δηλαδή, πάει η Αμάξη ή η δεν άμαξη. πάει. Είναι ένα από, τα ερω... ένα από τα ερωτήματα που έχω, α πούμε. Εθνική επέτειο λοιπόν. Αύριο, 14 Ιουνίου. Ηταν πολύ εύκολο αυτό που είπα χθε το. Σήμερα γράφουμε Τρίτη, για να ξέρετε τι που βλέπετε. Έτσι, Δευτέρα. Ε, τι μέρα είναι σήμερα? Ε, πέμπτη, συγγνώμη. Ναι, γράφουμε Τρίτη <σίλωση> Σήμερα είναι Πέμπτη. Θες <σίλωση> <σίλω> το βράδυ έγινε ο τέταρτο τελικό που ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός Και αύριο ο τελευταίο που θα βγάλει πρωταθλητή στο ΆΚΑ. Ήταν πολύ ιερόσυλο αυτό που είπα με τη σύγκριση ΝΑΝ και γκάλι λόγω γηπέδου ίδιων ημερών κτλ. Πιστεύει. Ο μαύρο γκάλι του Παναθηναϊκού. Ιερόσυλο ήταν μόνο υπό την έννοια ότι ο γκάλι ήταν υπερεθνικό σύμβολο τότε. Ναι. Ναι. Σωστό. Ναι. Από αυτή την έννοια. Ε, ναι. Και ο να είναι υπερπαναθηναϊκό σύμβολο. Εντάξει. Μα σχετικά όμω. Ήταν, ήταν ένα γκάλι ο... Ο... ο. Εγώ το Κοίτα είπα όσον αφορά την επιδραστικότητά του. Δηλαδή και όχι μόνο αυτό. Πολλά πράγματα στο πώ ελίσσεται, στο πώ διαβάζει, στο πώ. Επειδή είχα και φρέσκο γκάλι από τον αγώνα με την με η Ιουκοσλαβία <coughs> με τράζεν και τα λοιπά. Ξέρει γιατί ταιριάζει. <laughs> γιατί τη σήμερα ημέρα, όταν ένα γκάρτ κάνει όργια στο κηπέδο, συνήθω τα κάνει με τρίποντα. Δηλαδή έχει γενέθλια. Αφινιάζει, ναι, 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 σουτάρει, ναι, ναι, απ' έξω βάζει ναι. 7 τρίποντα σε μια περίοδο. <laughs> Ο Ναν στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε 7 στα 10 δίποντα. Ενώ στο πρώτο είχε 0 στα 0 δεν είχε βάλει. Δεν είχε σουτάρει καν δίποντο. Αυτό είναι προδοφανέ για την εποχή μα. Είναι σαν ένα γκάρ να χορεύει όλη την αντίπαλη άμυνα. Αυτό έκανε ο Γκάλη. Ο Γκάλη δεν σούταρε τρίποντα, σούταρε σπάνια. Και ειδικά στα νιάτα του δεν σούταρε καθόλου. Τότε δεν ήταν καθόλου τη μόδα ούτω ή άλλω το τρίποντο. Mm. Και α, από αυτή την έννοια mm. ταιριάζει πραγματικά ο τρόπο του παιχνιδιού του. Ήταν και το γήπεδο, οκ. Okay. Τότε είχε κοντίσει βέβαια. Δούλευε Τότε... το τρίποντο. Νομίζω ότι δούλευε το 87. Δεν είμαι και τόσο σίγουρο. Φρέσκο γήπεδο ήταν. Ρε, φίλε. Είχε, γίνει, για, είχε γίνει για το Ευρωπαϊκό Κλειστό Στίβου το, το γήπεδο. Τριών ετών γήπεδο ήταν. Ισχύει αυτό. Του 80... 2 Πόσο το 85. Ήταν, το 85, 2 ετών γήπεδο ήταν. Με τον Σιόμπερ και τέτοια. ναι, <laughs> ναι. Ε, ε, θυμάμαι το τρομακτικό ολιοπύρι και τότε. Όσοι πήγαν να πάρουν τα τελευταία ειστήρια του ημιτελικού Ελλάδα και Γεγοσλαβία. Που ήταν ακριβώ πριν από. Γελάω γιατί ο Τραμπούκο δημοσιογράφο ήταν. που δεν ήταν τότε δημοσιογράφο που σου λέω. Είχε λιποθυμήσει στην ουρά των Ποιο ήταν αυτό. Ε, ο Θανασάκη ξέρει, άμα ο Θανασάκης, άμα του πούνε να δει. Ποιο Θανάσι θα που λένε. <laughs> και τώρα που λένε ποιο Θανάσι, θα <laughs> είχα πάρει ο δυστυχή εισιτήρια για την συναυλία του Θανάση παπα αύριο στο Βίρονα. Ναι, και... και μου μείνανε στο χέρι, τι και. Α, για αύριο το βράδυ. Διότι ποτέ δεν γινόταν Παρασκευή μάτσα Μπάσκετ. Ναι, αλήθεια, δεν, αλήθεια. δεν, υπήρχαν τελική Παρασκευή ποτέ. <laughs> ήταν μια νεκρή μέρα, λέω, αποκλείεται. Πάει και ο Θανασάρα. <σίλοι> Εγώ θα προτιμούσα τον θα Θανασάρα παρά. Για να επιστρέψουμε στην στο... τοξικότητα αυτή, <σίλοι> αλλά. Στου τελικού και στον αν. Ε, γιατί η τοξικότητα με έχει κουράσει τόσο. Είμαι γέρο, είμαι ηλίθιο, είμαι ρομαντικό, είμαι υπερβολικό, είμαι παπάρα όπω οι περισσότεροι θα, πι... θα συμφωνήσουν Θα συμφωνήσουμε το τελευταίο. Μπορεί να ισχύουν και όλα τα παραπάνω. Είμαι, και... είμαι. Ό,τι γουστάρετε είμαι. Δεν, πραγματικά, ειλικρινά δεν δεν δεν, 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 δεν με χαλάει καθόλου. Ε, δεν μπορώ. Δηλαδή, πραγματικά. Ε, και δόξα το Γιαραμπή ήταν και όλοι καταπονημένοι από τη ζέστη. Δεν μπορούσε να μιλήσει κανένα. Θες, και ελάχιστα πράγματα. Βοήθησε κανένα. αυτό, πιστεύω. <χω> ναι, λιώσαν όλοι, δεν μίλησε κανένα. <χω> <χω> λοιπόν, όταν <χω> έχει την Πέμπελη, δεν θε ούτε να Δεν είχαν τώρα ούτε να, κάνουν κοκορομαχίε. Μεγάλοι άνθρωποι να πλακώνουν με κλωτσίτσε από κάτω και τέτοια. <χω> <χω> και τέτοια. Αυτά μιλάμε τώρα. <χω> Είναι σε αυλή δημοτικού σχολείου τώρα. Μιλάμε για μπουρδε. Ε, λοιπόν στο πραγματικό μπάσκετ που έχει παιχτεί και καλό μπάσκετ σε αυτή, περισσότερο από όσο περίμενα στη σειρά των τελικών λόγο κόπος λέω, όχι λόγο ποιότητας ομάδων μου κάνει τεράστια εντύπωση το πως ένας παίκτη με τεράστιο εγωισμό ή εγώ πες το πως με την σίγουρα την αίσθηση στο μυαλό του ότι έχω έρθει από έναν άλλο πλανήτη να μάθω πράγματα στο δικό σας πλανήτη. Έχει καταφέρει αυτό και το έχει κουμπώσει στην ελληνική πραγματικότητα και στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα τόσο γρήγορα. Είναι πρωτοφανέ. Είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν είναι πρωτοφανέ, υπερβάλλω. Αλλά είναι πολύ σπάνιο. Και παίκτη ο οποίο δεν έκανε προετοιμασία. Το είχε κάνει και ο Ντομινίκ, αλλά δεν το είχε κάνει τόσο. Ο Ντομινίκ είχε περάσει και ένα διάστημα, αν. Ο Ντομινίκ Βουίλκη, γιατί μπορεί να κάποιοι εσά και πιο πιτσιρίκια. Ο Ντομινίκ είχε κάνει προετοιμασία. Είχε αποκτηθεί, θυμάμαι, 15 Αύγουστο. Okay. Ο Νάν ήρθε Νοέμβριο στην Ελλάδα. Και πάλι δεν είχε ρολάρει και αμέσω, νομίζω. Έχω αυτή την αίσθηση, αν δεν κάνω λάθο. Πολλοί θα πουν ότι δεν ρολάρισε και ποτέ ο Ντομινίκ. Για την κλάσσα. Για τον <Dominique>. για Ντομινίκ. Ναι, Βέβαια τότε περιμέναμε τον Ντομινίκ να καρφώνει ανάποδα. Περνάει από, από πάνω από ναι, okay. τα κεφάλια όλων. Όχι, αυτό που έχει κάνει ο Νάν είναι πράγματι πρωτοφανέ. Ήταν ένα μήνα, θυμάμαι να λέω ότι ακόμα η μπάλα του φαίνεται τετράγωνη τον πρώτο καιρό. Mm. Θυμάμαι ότι χρειάστηκε ένα μήνα περίπου να βάλει το πρώτο του τρίποντο, για παράδειγμα. Αλλά. Mm. έφερε το παιχνίδι στα δικά του μέτρα. Και προσάρμωσε Σα... και ο ίδιο το παιχνίδι. Ακριβώ γιατί σε αυτό το μήνα. Καταρχήν, πρωτοφανέ ένα <laughs> γκάρ από το NBA να μην κάνει ποτέ βήματα. Είναι πρωτοφανέ. Είναι πρωτοφανέ, όντω. Ε, αυ αυτό που ήθελε να κουμαντάρει και το έμαθε και λίγο με το σκληρό τρόπο γιατί τον τράβηξε πολλέ φορέ ο Βαταμάνα στον πάγκο ήταν ότι εγώ μόνο μου και όλοι εσείς οι Ινδιάνοι απέναντι ε, θα σα κερδίσω, κερδίσω μόνο μου. Το οποίο τότε σε πολλά φινάλε αγώνων του Παναθηναϊκού είχε δημιουργήσει πρόβλημα. <σομίως> με θυμάμαι. Με πολλέ τραβηγμένε ενέργειε. Είχε χάσει μόνο του εντό εγωγικών. Και λέω εντό αγωγικών γιατί εκεί που είχε πάει το μάτς το είχε φέρει αυτό μόνο του. Σωστό. Πάλι εντό αγωγικών. Το μόνο του. Το παιχνίδι με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Όπου ο Παναθηναϊκός το, χάνε, το έχασε από συν 10 στο τελευταίο τετράλεπτο. Υπήρξαν τέτοιε νύχτε. Και ε, ε, υπάρχουν ακόμα, θα, θα πει κάποιο. Όντω. Μερικέ φορέ ο Ναν το χάνει το μυαλό του. Αλλά ο Παναθυναϊκό ε, 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 τον χρειάζεται ακόμα και τη μέρα που δεν είναι καλό. Στο Final Four δεν ήταν πάρα πολύ καλό, στο Βερολίνο. Αλλά ο τρόπο του παιχνιδιού του είναι τέτοιο που δημιουργεί τόσο μεγάλο μπελά στον αντίπαλο, η απειλή που, που στοιχειοθετεί ο Ναν. Όπου ακόμα και όταν δεν είναι καλό, είναι τρομερά επιδραστικό. Εν τω μεταξύ, είναι εντυπωσιακή και αυτή. Όπω ήταν ο Γκάλι, μια και Είναι εντυπωσιακή και που δεν φαίνεται λόγω σωματοδομή, όχι ότι έχει κακή σωματοδομή, λόγω ύψου περισσότερο η αθλητική ικανότητα του ΝΑΝ, την οποία την έχουμε δει σε πάρα πολλά κοψίματα, σε κάποια κρίσιμα κλεψίματα κτλ. κτλ. Ναι. <coughs> που ο Νάν γίνεται επιδραστικό και στην άμυνα χωρί να είναι καλό αμυντικός. Είναι πολύ σπάνιο, πολύ σπάνια αγωνιστική ταυτότητα όλο αυτό το πράγμα που δίνει. Εγώ πραγματικά και λόγω ρεπορταζιακή περιέργεια και αν θε κουτσομπολιού, θα ήθελα κάποια στιγμή να μάθω πόσο πραγματικά κοντά ή όχι έφτασε ο Ολυμπιακό στο Ναν, γιατί πρωτοδιαβάσαμε για τον Ναν το, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Ναι. Έτσι δεν ναι. Το αφήγημα <χει> που κυκλοφορεί είναι ότι δεν, δεν τον ήθελε τελικά. <χει> δεν τον ήθελε σε συνάρτηση με το κόστο, με την εποχή. Με το κόστο να το καταλάβω. Ναι. Ε, με την εποχή πιθανότατα και αυτό να το καταλάβω ότι ένα παίκτη από το NBA για πρώτη φορά στην Ευρώπη μπορεί να μην εκινήσει τόσο γρήγορα όσο τον, ναι. τον, τον θέλουμε. Για, λογικό, λογικό. Δεν το λογικό. περίμενε κανένα. <χει> Ποιο <χει> περίμενε ότι ο Ναν θα είναι αυτό που βλέπουμε. Κανένα δεν τον Αν δεν τον ήθελε. ο το ναι, αν δεν τον ήθελε, γιατί μπορεί οι πληροφορίε, όχι για τον χαρακτήρα του, για την αγωνιστική του φυσιογνωμία. φυσιογνωμία. ήταν ότι δεν θέλουμε κάποιον. Πάρε, βάλε μόνο σου, αν μανσό κτλ. Τώρα αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη. Αν όντω γι' αυτό, γι' αυτό λέω έχω την περιέργεια να μάθω. Δεν ξέρω τι είναι από όλα αυτά. Ενώ στη φιλοσοφία <σχε> του Αταμάν ταιριάζει γάντι ο Ναν ταιριάζει γάντι ένα παίκτη που παραλαμβάνει τα κλειδιά. Ναι, βέβαια, με αυτή τη λογική δεν θε και τον Μάικ Τζέιμ, έτσι. Ναι. Τον θέλει ο Ολυμπιακό τον Μάικ Αν τον <σχ> θέλει, τον θέλει με βάση το δείγμα γραφή των φετινών τελικών. Τον φετινό playoff. Ναι. <σχ> δηλαδή, πλέον είναι ξεκάθαρο. Ο Ολυμπιακό χρειάζεται. Δεν έχει έναν <σχ> παίκτη που θα βγει μπροστά να πάρει όλε τι αποφάσει. Ε, αυτά όλα ισχύουν ε, πάρει ή χάσει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός μπορεί λέμε. να το πάρει αλλά άσε τους τελικούς στην άκρη για μια στιγμή θυμήσου το Βερολίνο απέναντι στην Ρεάλ ο Ολυμπιακός χρειαζόταν απεγνωσμένα yeah. κάποιον να πει εγώ Χθε είχε παίκτες που έλεγαν όχι εγώ δεν, δεν είναι παίχτε που έλεγαν όχι εγώ, γιατί τι προσπάθειε τι πήρε. Εντάξει, εκεί που θα διαφοροποιούσε. Yeah, εκεί που θα, θα το ακριβώς, το, το Καταλαβαίνω. Γιατί χθε τέθηκε το θέμα, αλλά επειδή όταν μιλάμε με σύνδεση, δηλαδή είμαστε εμεί εδώ και ο Κωνσταντίνο, ο Αντώνης είναι στο σεφ ή ο Γιώργο στο ΑΚΑ, δεν μπορεί να γίνει εύκολα αυτή η κουβέντα. Ότι τα σουτ είπε ο Κωνσταντίνο που πήρε ο Ολυμπιακό δεν ήταν άσχημα σουτ εκτό από ένα. Ακόμα και τα δύο συνεχόμενα που πήρε ο Κάναν ήταν μετά από επιθετικό ρημπάνω το δεύτερο με καλό πάτημα κτλ. Το θέμα είναι όχι αν το παίρνει. Αν το βάζει εκεί. Γιατί εκεί υπάρχει όπω συνέβη πέρυσι στο τελικό με τη Ρεάλ. Παρότι είχε και το Σλούκα. Έτσι, τα σουτ που έπρεπε να μπουν δεν μπήκαν. Τα σουτ που έπρεπε να μπουν δεν μπήκαν. Λοιπόν, γιατί Πατλώς. αν τα σουτ έμπαιναν και εκείνο πέρυσι και πιθανότατα αυτά ε, το βράδυ τη. Ε, Τετάρτη. Όσον αφορά του τίτλου, μπορεί να διαφορετική ιστορία του, του Ολυμπιακού. Ναι, Παρ' όλα αυτά, χθε ο Ολυμπιακό, στα τελευταία λεπτά, στο δεύτερο ημίχρονο γενικά, έδινε την εντύπωση ότι στη θέση του οδηγού δεν καθόταν κανένα. Για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό. Ναι, βέβαια, 100%. Και στον ημιτελικό με τη Ρεάλ. <laughs> και, όλα, και στα κρίσιμα δεύτερα ημίχρονα των αγώνων που έχασε γενικά μέσα στη σεζόν. Συμφωνώ. Συμφωνώ 100%. 100%. Το έγραφα και στο κείμενο μου χθε. Του Ολυμπιακού ο καλύτερο παίκτη του είναι ο προπονητή του. Του Ολυμπιακού τι περισσότερε μέρε η στατιστική δείχνει πολλού παίκτε που βάζουν 11, 12, 13. Το βλέπει και στη χθεσινή. Είχε ένα παίκτη με 13 πόντου και 4-5 παίκτε που έβαλαν από 11. Αυτό είναι και καλό και κακό ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι από ποια όψη θα το κοιτάξει το νόμισμα. Είναι καλό γιατί δείχνει η ομάδα, ο Μαδάρα. Είναι ο μαδαρά Ολυμπιακό, όπω είναι και ο Μαναθναϊκό. Δείχνει όμω και μία παθογένεια. Ότι χρειάζεσαι έναν μπροστάρι. Ναι, χρειάζεσαι έναν παίκτη που μπορεί να είναι στου 12-14 πόντου, αλλά στη βραδιά που το χρειάζεσαι μπορεί να είναι στου 22-23 πόντου. -22. όχι μόνο πόντους, ναι. Θα πάρει τι αποφάσει. Ναι, ένα παίκτη. Θα, θα στήσει του υπόλοιπου, πώ να σου πω. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό λείπει πιο πολύ ο Σλούκα παρά από τι δύο μεγάλε απώλειε που είχε το δεδομένο, περασμένο καλοκαίρι. Αυτό είναι δεδομένο, υπάμαι, δεν χωρίς, είναι. Για μένα, μένα χωρί να υποτιμάω τον Βεζέγκοφ, ε, η τελική ευθεία σου με του Βεζέγκοφ δεν ήταν καλή για αυτό που ήθελε. Δεν το, το λέω για αυτό. Ε, ναι. Εγώ το εννοώ ω αγωνιστική mm -hmm. ταυτότητα. Ο Βεζέγκοφ είναι mm -hmm. παιχταρά προφανώ, αλλά ετερόφωτο. Εξαρτάται από την ομάδα σε μεγάλο βαθμό. Ο Σλούκα είναι η ομάδα. Δηλαδή θα την πάρει πάνω την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός χτε νίξε χάρη στον Ναν και τον Γκραντ και όλα αυτά. Αλλά στα, στο πρώτο μήκρο τον κράτησε ο Σλούκα. Στο πρώτο μήνυμα πιστεύω τον κράτησε περισσότερο ο Γκραν. Για να σου πω την αλήθεια. Αυτό ξεκίνησε με τη λήξη Εντάξει. του πρώτου μέρου. Αλλά είναι το ευλογία ούτω ή άλλω να έχει δύο πόλου, δύο πυλώνε. Και τον Σλούκα και τον, και τον Αν. Ε, στο κομμάτι το, το ηγετικό, όπω έχει εξελιχθεί για τον, για τον Άσε την τεράστια χρησιμότητα του MVP τη σεζόν Λεσόρ, κατά τη γνώμη μου, αν και Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να σε φτιάξει ο κοντό για να ναι. φανεί ο ψηλό. Σπάνια, Εμβιβλίο. Και είναι ο ψηλός. τον υπέροχο προλετάριο που παίρνει το βραβείο Σοσιαλιστική Εργασία, το, το Grand. Έτσι, <laughs> λοιπόν. Έτσι είναι στο μυαλό μου, Εμένα. ξέρεις, είναι τέτοια φάση ο Grand. <laughs> το έλεγα και σε προηγούμενη εκπομπή. Κατέθετα, μετέφερα μάλλον ε, τα λόγια του Γιώργου Πρίντεζη. Προ-Final Four, προ-Βερολίνου. Είπε. <coughs> Ότι έδινε τότε περισσότερε πιθανότητε στον Παναθηναϊκό, Δεν το είπε ευθέω, ναι. αλλά φαινόταν ανάμεσα στι mm -hmm. λέξει κρυμμένο. Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει δύο πρωταγωνιστέ <coughs> με την μπάλα δική του. Τον Ναν και τον Σλούκα. Ενώ ο Ολυμπιακό δεν έχει κανέναν τέτοιο παίκτη. On the ball έλεγε, στην μπάλα. Παίκτε με την μπάλα δική του. Ο ψηλός είναι σπάνιο MVP. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες για τον Λεσόρ. Δεν είναι. Μάλλον. Εντάξει, μπορεί. Το, 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 το ακούω. Ότι μπορεί η MVP να είναι ο Λεσόρ. Αλλά συνήθω είναι ο κοντό στον μπάσκετ το σημερινό. Παλιά έλεγε ο Ιωαννίδη ναι ότι όλου του κοντού θα του βάλω στο καράβι και θα του πνίξω. Δεν υπάρχει αυτό το μπάσκετ Εντάξει, πλέον. Ναι. Okay. Το μπάσκετ πλέον είναι το μπάσκετ του Λάρκιν, του Μίτσικ, του Ναν, του Σλούκα, του Τζέιμ, του Σπανούλη για να πάμε λίγο πιο πίσω, του Διαμαντίδη. Ναι, Ποιο ψηλό. Αλλά να σου πω και κάτι. Ε, ο Ναν με το Σλούκα και το Γκραντ μπορούσαν πολλέ φορέ σε ένα παιχνίδι να μοιραστούν ρόλου σε μπασκευτό, να μοιραστούν και λεπτά κατά μία έννοια. Δεν είναι ίδιε θέσει όλε. Κατανοητό πιστεύω αυτό Ενώ που λέω. Ενώ ο Λεσόρ έτσι. είναι μόνο του επίση. Ο Λεσόρ είναι φύρε πάρτο στην πλάτη και πήγαινε. Πάρτο κάρο και ε, προχώρα. Δε, δε, δε. Αυτό που έχει κάνει ο, ο Λεσόρ φέτο και Α. το λέω εγώ που ξέρω μου έχετε κρεμάσει και <σκουλούνια> ναι, 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 ναι. είναι, είναι τρομακτικό. Γιατί είναι μόνο του. Θα μου πει ο Κώστα το κούμπο, ο Παλσερός, και οκ. Okay. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι αυτή είναι για πέντε λεπτά. Ναι, και... Πε και άλλα πέντε ναι. υπηρεσιακά. Όμω το ότι ο άνθρωπο αυτό χωρί mm. να είναι ο πολύ μεγάλο σέντερ ο οποίο και θα σουτάρει απ' έξω και είναι 2-15-2-20 σαν τον Ταβάρε. Και... Να σουτάρει απ' έξω, Μωρέ. Σεντεράρα είναι όλε τώρα. Κάνε μου τη χάρη. Θέλω να πω... Ο τρόπο που τελειώνει τι φάσει, ο τρόπο που διαβάζει τη... με... η ταχύτητα. Έτσι, με την οποία διαβάζει το, το πώ θα χτυπήσει το καλάθι, και αυτή η ικανότητα που έχει να βάζει την μπάλα στο καλάθι όταν ναι. γυρνώντα ή θα πάει μπάλα στο ταμπλό ναι. και θα πάει στον πάγκο απέναντί. Δεν με έχει εντυπωσιάσει. Και πώς θα αμυνθεί επίση, γιατί η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι χτισμένη γύρω του. Ναι. Είναι χτισμένη γύρω από την ικανότητά του να βγαίνει έξω, out που λένε, δυναμικά. Και όταν λέμε δυναμικά για το λεσό σημαίνει κρύψε τα γυναικόπαιδα και θα σα φάει. Ναι. Και να προλάβει να γυρίσει και πίσω. Και να προλάβει να πάρει και το rebound. Και όλα αυτά mm. χωρί να είναι τα βάρες. Χωρί να έχει το τεράστιο κορμί. Χωρί να μπορεί να απειλήσει από την περιφέρεια. Χωρί να, χωρίς mm. να mm. αξιοποιεί τι βόλε που κερδίζει. Θέλω να πω ότι έχει mm. και αστερίσκου η αγωνιστική του ταυτότητα. Mm. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά του τελικού, και αυτό δεν αφορά μόνο το Λισόρ αλλά αφορά και τον Αν, άλλαξε πάρα πολύ. Και σύγχρο... χωρί την πολυτέλεια του Φάουλ επίση. Συμφωνή... Γιατί όταν κάνει Φάουλ ο Λεσόρ ποιο θα μπει στη θέση του. Ακριβώ. Ε, μια και είπε εγώ λέω Φάλ. Γιατί άλλαξε πάρα πολύ η ισορροπία των τελικών, όχι μόνο όσον αφορά το center, αλλά όσον αφορά. μην ξεχάσουμε τα ζόρια που είχε βρει ο Νάνση, αρκετά παιχνίδια στο mid-rate shoot και στο παιχνίδι του προ τα ναι. μέσα, στο drive, έχοντα ολυμπιακό το φάλ. Γιατί παντού Για η παρασία καταπο... του αλλιώνει τη σκέψη και βεβαίως του. Και βεβαίω η καταπώνηση του Μιλουτίνοφ. Ναι. Όταν ήδη είχε κόψει το right ο Ολυμπιακός, που δεν είναι φάλι Μιλουτίνοφ, αλλά από πλευρά ενέργεια θα είχε πολλά πράγματα να προσφέρει και στην, και στην καταπώνηση του Λεσόρ. Ο Μιλουτίνοφ <χαι> ζορίζεται πολύ. Ο Μιλουτίνοφ αυτούς. ήταν φανερό και μετά το τρίτο παιχνίδι ότι ήταν ο πρώτος υποψήφιος από τους σέντερ που λέγανε ποιος θα επιζήσει να, να παραδώσει το πνεύμα. Ναι. ναι. Ισχύει αυτό και κυρίως οφείλεται στους χαμένους μήνες. Στις χαμένες προπονήσεις όλων αυτών των εβδομάδων που έμεινε έξω στην ελληπή κατάσταση. Ναι, λογικό. Αυτό είναι το πρόβλημα του Μιλουτίνοφ και ότι προσπαθεί να διαχειριστεί τις δυνάμεις του και τα φάουλ του με τρόπο τέτοιο όπου συχνά είναι απόν. Δηλαδή έρχονται στιγμές που ο Παναθηναϊκός κοράρει μπροστά του σαν να μην υπάρχει ο Μιλουτίνοφ. Είναι λογικό. το οποίο για τον Λεσόρ δεν ισχύει. <κοί> Γιατί ο Λεσόρ είναι αθλητικός, είναι αλτικός. Ξέρεις ότι θα είναι εκεί, ότι θα σου, θα σου γαυγίσει στα πόδια, ας πούμε, πώς θα το πω. Ε, όλα αυτά βεβαίως. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι θα τα λέγαμε ανάποδα. Αν ο Ολυμπιακό είχε βάλει ένα τρίποντο και μια βολή παραπάνω στο τέλο. Οκ, okay, δεν, δεν την έβαλε. Ναι. Και μπορούσε να είχε βάλει και πολλέ βολέ παραπάνω ναι. από τι 35-34 ναι. που ήταν που κέρδισε στο τέλο. ή τέλος αν είχε τελειώσει του. τη δουλειά mm. στο τρίτο μάτς, προηγήθηκε 4 λεπτά πριν το φινάλε, και λε 3-0 και τέλο. Καλά. Όλα αυτά. Όλα Θέλω αυτά να τα πω ότι λέμε... είναι πολύ εύθραυστε mm. ισορροπίε παρόλα αυτά. Mm -hmm. Παρόλο που το 2-0 έγινε 2-2 και όλα αυτά. Ωραία, τι, 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 από, τι από αυτά που είπαμε θα αναιρούσε την ικανότητα και την ποιότητα του Λεσόρ, ε, τον ηγετικό ρόλο του Ναν, Όχι, τίποτα. Ε, το καγκελασμένο σου Μιλουτίνο, όλα αυτά θα ίσχυαν. Με εντάξει, όλα αυτά όμω, θέλω να πω, δεν πάβουν να είναι δύο mm. ισοδύναμε ομάδε που μπαίνουν στον πέμπτο τελικό περίπου από την ίδια αφετηρία. Περίπου από την ίδια αφετηρία. Ασπάζει το 80-20 που είπαμε Λάγεσθε και το αποδέχτηκα και εγώ, Όχι. Όχι. Όχι ε. Πώ είναι ο 80-20. Mm. Ναι, το ξανασκέφτηκα εγώ μετά γι' αυτό ήθελα να το συζητήσω. Με την ίδια λογική ήταν 80-20 και χθε υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν ήταν. 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 Ναι, ήταν. Ναι. Με την ίδια λογική ήταν 90-10 υπέρ του Ολυμπιακού όταν το σκορ έγινε 2-0. Γιατί είχε τρία match ball. Δεν ναι, ήταν. σωστο σωστό. σωστό, Γιατί είναι 80-20 τώρα, δεν είναι. Ναι, εγώ νομίζω ναι. ότι είναι πολύ κοντά στο 50-50 οι -50 ομάδε. Ναι. Διότι είναι ισοδύναμε. Ναι. Διότι ο Ολυμπιακό παρά τι δύο ήττε ξέρει λίγο πολύ το κουμπί του Παναθηναϊκού. Και γιατί θα έχει air στο ΑΚΑ. Να το δούμε αυτό. <laughs> έχει, είχε. Παλιά. Μου βάρισε πω έχει air έχει. Η Boston Celtics <laughs> που από ό,τι φαίνεται θα είναι οι επόμενοι πρωταθλητέ του NBA. Ναι. Εκεί το τριφύλι θα ανθίσει σίγουρα, σχεδόν σίγουρα. Το 3-0 πώ θα γυρίσει, δεν το βλέπω. Μακάρι, μακάρι mm. να τραβήξει mm. για να κουραστεί και λίγο ο Ντόντσιτ, διότι έχουμε και αυτό τον καημό μου προ Ολυμπιακού. Mm. παλιά λοιπόν, τον παλιό καλό καιρό των Boston Celtics. Τον προηγούμενο καλό καιρό. Τα χρόνια του Ρεντ Στο γήπεδο το ψαροκόκαλο τότε. Ποιο ήταν... Στο γήπεδο με τα ψαροκόκαλα λοιπόν. Ναι. Στο Boston Garden που ευλογήθηκα <laughs> να το πατήσω. Από τότε λέω έπρεπε να την κρεμάσω τη φανέλα μου και δεν το έκανα. Για, τους... για του νεότερου να ξέρετε ότι αυτό ήταν ένα παρκή που όταν το βλέπε έλεγε ότι. Θα... Θα... θα, σου λέει η γιαγιά σου, παιδί μου, βάλε αυτά τα πατάκια. Μην το. <laughs> Μη μου το είχε, 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 το παρκέ νεκρά σημεία όπου ήξεραν ο Λάρι Μπέρτ και αυτοί που σκάει μπάλα λάθο και όλα αυτά. Είδα ένα, Αλλά... είδα ένα, τώρα πρόσφατο με τον Γκάρι στην προθέρμανση. Τώρα, τώρα, τώρα να σκάει κάπου την μπάλα και να δείχνει και να λέει: Παι, Παιδιά, εδώ δεν είναι, δεν σκάει σωστά. σωστά Στο Γκάρι δεν ήταν, γιατί έχουν μεταφέρει δεν το δεν πάλι, ξέρω, το παρκέ λίγο. Δεν λέει ο θυμάμαι θρίλου. που ήταν, νομίζω όχι. Δεν ήταν πράσινο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Τέλο πάντων, <laughs> πάντων όπω και αν έχει το πράγμα, ο θρύλο έλεγε, δεν το έλεγε ο θρύλο, όλοι το έλεγαν. Φίλοι και εχθροί δηλαδή, ότι έκλειναν τον κλιματισμό ή τη θέρμανση στα αποδητήρια του αντιπάλου. Δεν υπήρχε ζεστό νερό για του Λέκε ή για όποιον άλλο δυστυχή έτυχε να, έτυχε να παίζει playoff. Ότι ε, άνοιγαν το φυσικό αέριο και περνούσαν μέσα να θυμιάσουν. να τα έχουν κάνει και στην Ελλάδα αυτά σε γήπεδα. Ε. Έχει πληροφορίες πληροφορίε ότι έχουν γίνει. Εσύ δεν θα το έκανε δηλαδή. Όχι, ρε φίλε δεν θα το κάνω. Γιατί δεν θα το κάνω. Γιατί δεν μπορώ να Από κλέψω. Πού ήρθε εσύ. Γιατί δεν μπορώ να κλέψω τη σε ζαριά στο τάβλι για θα ξέρω μετά ότι δεν έχω κερδίσει δίκαια. Τι άνθρωπο είναι αυτό. Δεν είναι θέμα ετοιμότητα. Είναι θέμα ότι θέλω άμα κερδίσω. Να... Δεν είναι fair play. Τι είναι. Θέλω να μην λέω μετά στον εαυτό μου ότι αυτή ότι η νίκη έκλαιψα, μου ε? ήταν έκλεψη εκεί. Θέλω να, να λέω ότι είμαι μάγκα και κέρδισα. Αυτό. Είσαι εξαίρεση όμω. Είσαι δακτυλοδικτούμενο. Ναι, σε δείχνω ναι. με το δάκτυλο αυτό. <laughs> Αυτό είναι ο Παρίσι <laughs> Ποιο τον έφερε, Ποιο με έβαλε να κάνω <laughs> εκπομπή τι, τι old school είναι αυτό. Αυτό είναι το πιο new school για που αυτό υπάρχει. Δεν και να για τον Στίβο προχθέ. Δείτε Στίβο να ξεστραβωθείτε να πούμε. Δεν το λέω ε, κάτι, υποτιμώντας ήταν... τα, αυτά που κάνω, αλλά ναι, για και το πήγες Σκέλος, ναι, τώρα. μια και πήγες εκεί, ήταν μια ανάσα ο Στίβος αυτές τις μέρες. Πάντα είναι μια ανάσα ο Στίβος, φίλε. Ναι, πάντα δεν είναι. Όταν πας ένα... Πάντα είναι, για θα σου πω κάτι. Εγώ ναι. έχοντα την ευλογία να έχω πάει σε πάρα πολλέ μεγάλε οργανώσει, Σε έχουμε πάει, πάει και, και το μαζί. Ναι, Αλλά το... οι εποχέ όπου όπου περίμενε με τρομερή αγωνία τον doping control για να δει αν ήταν φαρμακομένο ο Έλληνα Ολυμπιονίκη, δεν ήταν ανάσα. Εντάξει, δεν έχω περάσει πολλέ τιμέ αγωνία για να σου πω την θέ... αλήθεια. Οι περισσότερε τιμέ που έχω περάσει είναι στιμέ ευλογία. Ωραία. Από το 1988 και μετά. Και εγώ ανυπομονώ και για του Ολυμπιακού Αγωνισμού. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι πάντα σκεφτόμουν στα μεγάλα γήπεδα που πήγαινα, τα πολλά εκ των οποίων ήταν και ποδοσφαιρικά βέβαια, ήταν στάδια, έτσι. Την αντίστοιχη ατμόσφαιρα του ποδοσφαίρου, πολύ ωραία ατμόσφαιρα του ποδοσφαίρου, αλλά και την απουσία καφρίλα, ρε παιδί μου. Πώ να σου πω. Συμφωνώ αυτό, απόλυτα. Έτσι. Και είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δηλαδή, ο Στίβο μπορεί να είναι πολύ ανταγωνιστικό θα μπορούσαν να υπάρξουν πολλέ περιπτώσει που θα μπορούσε κάποιο να, πλα... να, θέλει να πλακώσει τι μπουνιέ των άλλων όταν έχει χάσει το τελευταίο άλμα, στην τελευταία βολή, ε, στα τελευταία ένα μέτρο. Έτσι. Αλλά πέρα από κάτι σπροξήματα σε κάτι κούρσε μεγάλων αποστάσεων και κάτι κτλ. Δεν έχουμε δει κανένα να πηγαίνει να πλακώσει κλωτσίε των άλλων όπω τελειώσει ο αγώνα. Και επίση είναι <laughs> ανάσα φρεσκάδα ο χαρακτήρα των συγκεκριμένων αθλητών που μα έκαναν να χαρούμε αυτέ τι μέρε δεν υπάρχει χαρακτήρα σαν την Κατερίνα Στεφανίδη. Και... Υπάρχει. Και ο, ο χαρακτήρας χαρακτήρα που μοιάζει με τη Κατερίνα Στεφανίδη είναι ο χαρακτήρα του Μανώλη Καράλη. Ναι, εντάξει. Και δεν έχουμε πιάσει καν κουβέντα για τον Τεντόγλου. Εγώ και, εγώ και στον μπάσκετ άκουσα και δηλώσει με τι οποίε συγκινήθηκα πάρα πολύ, όπω δηλώσει του Ιωάννη Παπαπέτρου μετά τον τελικό με τη Ρεάλ, ότι Τότε δεν ήταν που είπε ότι Ετυμαζώνω σκεφτόμουν να, να, σταματήσω να σταματήσω το, το μπάσκετ, κτλ. Υπάρχουν εξαιρετικοί χαρακτήρε, πολύ καλά παιδιά και στον μπάσκετ όπω και στο ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά υπάρχουν και κοκορομαχίε τι οποίε εγώ δεν μπορώ να τι καταλάβω και με κνευρίζουν αφόρητα. Και όσον αφορά το Στίβο, και ασχέτω αν αυτό το κομμάτι σα ενδιαφέρει πάρα πολύ ή όχι να σα ενδιαφέρει, ε, δεν αφορά μόνο τι δηλώσει του Μανόλο, του Μιλτού, τη Κατερίνα, αφορά και τα άλλα παιδιά. Ναι. Που δεν είχαν επιτυχίε και καθόμουν και τα βλέπα ναι. όταν πήγαιναν στο για το flash interview στην ΕΡΤ. Ευχαριστούσαν ναι. α, α, παιδιά τα οποία δεν έχουν μια μεγάλη υποστήριξη. Και όχι μόνο αυτό, και... αλλά συμπαραστέκονται και ο ένα τον άλλον. Ναι, ναι. ναι το οποίο δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Ναι. Είναι ε, ανθρώπινο ε... να υπάρχει λίγο φθόνο, λίγη ζήλια, λίγο γιατί αυτό και όχι εγώ ε, μισό στραβό βλέμμα. Δεν είναι αυτονόητο ότι ο, ο Τεντόγλου θα υποστηρίζει τον Καραλί. Και, και η Τζέγκο θα υποστηρίζει τον. Και Στεφανίδη. θα υπενθυμίσω και κάτι. Και είναι σε άλλο αγώνισμα. Θα υπενθυμίσω κάτι, το ξέρετε. Απλά το υπενθυμίζω ότι στο ατομικό άθλημα και στο αγώνισμα δεν υπάρχει κανένα να σε σώσει στην κακή σου μέρα, στην κακή σου στιγμή. Κανένα συμπέκτη που θα μπει μέσα. Να βγάλει ναι. αυτό τα κάστρα από τη φωτιά, ο Νάν δεν είναι καλά ο Σλούκα, ναι. ο Σλούκα δεν είναι καλά ο Νάνο ο δεν είναι καλά ο Λεσόρο, ο Μιλουτίνοφ αν δεν είναι καλά ο Τάδε. Ε, είσαι μόνο σου. Και μπορεί να χαθεί όλη η σεζόν σου μέσα σε ένα δέκατο του, του δευτερολέπτου. Είσαι μια κακή απόφαση. Ή επειδή πονάει ναι. λίγο το πόδι σου η ναι, κοιλιά σου. Ή επειδή θα τραυματίσει την προθέρμανση. Έχει κάνει μια σούπερ προετοιμασία και στην προθέρμανση ναι. θα στραβοπατήσει, πούμε. Ή επειδή κάνει λίγο κρύο ή επειδή δεν λειτουργεί το ερκωτή Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να σα κουράσαμε εμεί οι ρομαντικοί με, του Στίβου, έχουμε έρωτε, διάφορου έρωτε. Είμαστε πολύ, ερωτε, πολύ πολυ τύποι. τυποι Είμαστε. Αθλητικά είμαστε πολυερωτικοί, γιατί κατάλαβε είμαστε γέροι άνθρωποι, οπότε δεν, Ah, Αν ναι, έχει και τη μουσική ο, ο Νικολάκη μου, αγα... ο αγάπη μου, έχει και, τη... τι συναυλίε του και το θανάσιμο. Τι, τι, τι κάνουμε, τη το... μία προ μία. Ε, τι να κάνουμε, αγόρι μου, δε, δε, δεν, ειναι είδε. Δηλαδή και άμα δεν τελειώσει. Πολλέ παράλληλε σχέσει. Και είναι, <laughs> θα συνεχιστεί την άλλη Πέμπτη και θα χάσουμε και του Πάλπ. <laughs> δεν σα καταλαβαίνω. Και εν πάση <laughs> περιπτώσει, πε του Παπα-Κωνσταντίνου να με μεταφέρει Επειδή δεν μπορεί να έρθει ο Νίκο να πει, ε, ε, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά μεταφέρω τη συναυλία για, το... για άλλη μέρα. Γιατί δεν μπορεί Μπορώ να, να, να το, το κάνω να ξέρει αυτό. Δεν είμαι σίγουρο. Δεν ξέρω δεν αν θα είσαι θα... ακουστό. <laughs> Γιατί έχουν πουληθεί και εισιτήρια. Οι εισιτήρια έχουν πουληθεί. τώρα πηδάμε σαν τα πουλάκια από το ένα κλαρί στο άλλο στη θεματολογία. Να τελειώσουμε με το κομμάτι των τελικών. Εγώ παρόλα αυτά πιστεύω ότι είναι αρκετά παραπάνω από το 50-50 η πιθανότητα του ειναι Είναι παραπάνω, αλλά έχει 80-20. <laughs> <laughs> Εντάξει, μπορεί, να... μπορεί, μπορεί, να... μπορεί να ανασκευάσω. Μπορεί να ανασκευάσω. <laughs> Εντάξει, δεν θα ακούω πολύ μεγάλο ποσό από Θες το. Θε να πει ότι το... αν γίνει 10 φορέ αυτό το μάτι θα νικήσει 8 φορέ ο Παναθυναϊκό. Είναι υπερβολή. Κοίτα τι συμβαίνει, να σου πω γιατί. Παρότι σκεφτόμουν ότι έχω εκτεθεί στον εαυτό μου κυρίω ε, σε αυτά που περίμενα μέχρι τώρα Δηλαδή, δεν περίμενα να σπάσει με το πρώτο μάτς στην έδρα ο Ολυμπιακό. Ε, δεν περίμενα ίσως... να χάσει το δεύτερο μάτι στο σπίτι του Ολυμπιακού. Το... Να λέω καθαρά και εξάστερα. Να σα έτσι. Ίσως το διπλό του Ολυμπιακού στο πρώτο μάτσο να ήταν το μόνο κάπω αναμενόμενο λόγω Βερολίνου. Αλλά ο Παναθυναϊκό πλέον έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια στα οποία χανόταν αν χάσει. Με τη Μακάμπη δύο φορέ. Στο Βερολίνο δύο φορέ. Με τον Ολυμπιακό δύο φορέ. 6-0. Εγώ τι λέω. Ότι αν μου έλεγε βάλε τα λεφτά σου, τα λίγα λεφτούδάκια σου, Οπωσδήποτε. Σου βάζω τον πιστόλι στον κρόταφο. Ότι πρέπει να τα ποντάρει σε ένα αποτέλεσμα σε κάθε αγώνα. Δεν θα τα ποντάριζα στο διπλό του Ολυμπιακού στον πρώτο αγώνα. Δεν θα τα ποντάριζα στο διπλό του Παναθηναϊκού στον τέταρτο αγώνα. Γενικά μακριά τα λεφτάκια από τον μπάσκετ γιατί είναι άτιμο. Ναι, λέω. ρε παιδί μου, λέω πε ότι σου λέει κάποιο αδερφέ, είμαι εγώ ανώμαλο και Τάκη. θέλω να ποντάρει δεν και καλά. Πα με τη λογική και είναι και το ποσοστό. Αυτό, αυτό, ναι. Η λογική λοιπόν μου λέει ότι το ποσοστό είναι σημαντικό. Σημαντικό το ποσοστό του Παναθηναίκου για να την καθαρίσει τη, τη δουλειά. Πιστεύω για τον Ολυμπιακό μετράει πολύ στα μυαλά ότι έχει κάνει πρόσφατα ένα διπλό σε πέμπτο μάτς στη Βαρκελόνη. Το οποίο δεν ήταν δα, πιο εύκολο παιχνίδι. Μπορεί η Βαρκελόνη να είναι λιγότερο ζούγκλα από μια ελληνική έδρα, αλλά δεν πα να κερδίσει μέσα στη Βαρκελόνη πέμπτο μάτ αν είσαι μια light, μια soft ομάδα. Ο Ολυμπιακό δεν είναι soft ομάδα. Okay, Οκ. Συμφωνώ. Ναι. Δεν είπα ότι δεν έχει πιθανότητε ο Ολυμπιακό. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει μια τρομακτική αυτοπεποίθηση. Ε, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Και αυτό που έχει κάνει στη σειρά των τελικών ο Παναθηναϊκός, το είπαμε και χθε το βράδυ, είναι πιο σημαντικό από το break του Ολυμπιακού. Γιατί έχει φέρει από δύο match point του, του Ολυμπιακού τη σειρά στα ίσια. Το 2-0 mm. δεν έχει γυρίσει ποτέ σε σειρά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Άξι. Το έχει κάνει μόνο η ΑΕΚ το 2. Το αυτό. είπαμε, αυτό χαιρετίσματα. Ναι. Και μέχρι να γίνουν τα παιχνίδια Μονακό, Φενέρ και Ολυμπιακό Μπαρσελόνα δεν, δεν είχε γίνει. Δεν γίνει... διπλό σε πέμπτο. Yeah. Γενικά με κάποιον τρόπο θα γραφτεί κάτι σαν ιστορία στο πέμπτο παιχνίδι. Yeah. Εμένα με νοιάζει να yeah. είμαστε όλοι φίλοι όταν τελειώσει αυτό το μάτσα. Ο Γιανακόπουλο ζητάει να πάει ο Πρωθυπουργό, ο Ιππρόεδρο Δημοκρατία. Εντάξει, yeah. yeah. μπορεί να έρθει και η Φόντερ Λάιεν, αλλά δεν είναι το αφνικά, <laughs> η Τώρα ξαφνικά είμαστε όλοι αγαπημένοι. Δεν πάει έτσι όμω. Πιστεύω ότι yeah. θα κορυφωθεί η τοξικότητα σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι υπήρχε χθε και Μετά, προχές. είπε τώρα πριν, στην Προ... μία... Πριν τον πέμπτο αγώνα. Ε, τι πριν τώρα, μια... αύριο α, πέμπτο. αυτέ τι τελευταίε ώρε. Ναι, okay. Ότι Λά... οι διαιτητέ είναι ακατάλληλοι να ξαναγίνουν κληρώσει το ξέρω, ένα, αυτό, το ξέρω. άλλο, εισαγγελεί. Απλά θα, διαφορε... θα αλλάξουν οι ρόλοι, α πούμε. Όπου ναι. κόκκινο βάλε πράσινο και ο πράσινο βάλε κόκκινο. Ότι θα την πληρώσει η εθνική με κάποιου τρόπου είναι ξεκάθαρο, πιστεύω πλέον. Ποιου πιστεύει. Ποιου τρόπου. Εγώ πιστεύω ότι το δεν πιεστούν, δίνω παίκτη στην θα εθνική δεν υπάρχει. Δεν να μην παίξουν. Ναι. Όχι θα πιεστούν, πιέζονται παίκτε. Ναι, το οποίο να είναι ανέντιμο. Ναι. Ε, επειδή καταπώνησε. Το οποίο είναι λιγότερο ανέντιμο. Εντάξει, εγώ, ε, εγώ, δεν ξέρω μήπω βρουν και δικαιολογία οι ομάδε με αυτό το κλίμα να προχωρήσουν κάτι το οποίο θα ήθελαν να το προχωρήσουν ούτω ή άλλως για αποτελέσαι. να έχουν παίκτες, για να μην καταπονηθούν κάποιοι παίκτε του. Δηλαδή, ότι θα το σκεφτώ. Πε ότι πήγαιναν όλα καλά, ομαλά, ήρεμα, δεν κουνιόταν φίλο, δεν άνοιγε μύτη κτλ. κτλ. Ούτω ή άλλω, κάποιου παίκτε του οι ομάδε θα ήθελαν να του προστατεύσουν. Αλλά Μα δεν είναι παράλογο. Ναι, όχι. Είπε ανέντιμο, δεν είναι ανέντιμο πια. Όχι όχι, 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 Το παράλογο είναι να υπάρχει πίεση προ τον παίκτη. Ανέντιμο είπα την πίεση προ τον παίκτη. Όχι να. να θέλει να τον. Καταλαβαίνω. Να... Και επίση το, το τύπου... πιο τύπου... ανέντιμο όλα είναι να απαγορεύει ο Ολυμπιακό παλαιότερα ή ο Παναθηνακό τώρα να το κάνει, λέμε τώρα κτλ. κτλ τη συμμετοχή του παίκτη στην εθνική ομάδα. Ναι. Δεν είναι ιδιοκτησία το παίκτη του Ολυμπιακού. Αλλά του, η κατάπολη είναι υπαρκτή. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα και ευθύνη των, των αρχών του μπάσκετ, τη Γιούρολη ναι. και τη. κυρίω τη Γιούρολη. Αυτό που έκανε ο Εσάκε είναι <laughs> <laughs> το απάβγασμα <laughs> τη γελιότητα. Αλλά εντάξει. Αυτό Τράβηξε είναι... χωρί λόγο το πρωτάθλημα τόσο πολύ ώστε να αναγκάζονται οι ομάδε να παίξουν ανά δύο μέρε πρώτον και δεύτερον. Παρασκευή βράδυ, 11 η ώρα, θα τελειώσει, ελπίζω, το πρωτάθλημα. Ναι. Την άλλη Παρασκευή, σε 9 η ώρα, η Εθνική παίζει φιλικό. Φιλικό, όχι αρχίζει προετοιμασία. Και συζητ... υπάρχει ένα φιλικό με την Πολωνία, με μου την Πολωνία. Το οποίο συζητούσαμε ότι πιθανότατα Εγώ θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο δεν θα γίνει αυτό. Και μετά μου λε ότι έχουν πουληθεί εισιτήρια για αυτό το μάτς. Ναι. Διότι πλέον είναι ο καπιταλισμό ηλίθιε. Έχουν βγει εισιτήρια για τα φιλικά Πώς θα, με ποια ομάδα θα παίξει φιλικό η Εθνική, με ποιου παίκτε θα παίξει φιλικό η Εθνική. Ναι, δεν βγαίνουν ούτε πέντε. Χωρίς τους... 21, ε... όταν 14 έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Ε. Δεν έχει πεντάδα. Ναι, εν τω μεταξύ, πώ ορίστηκε αυτό το φιλικό τότε, δηλαδή δεν ήξεραν το, το Μα, πρόγραμμα. τόση ώρα. Ναι, ρε παιδί Ότι... μου, okay, θέλω να πω, αυτό το ορίζει η ΟΚ. Ναι. Η ΟΚ δεν ξέρει το πρόγραμμα των μέχρι πότε μπορεί να πάνε τελική. Δεν νοιάζει Δημήτρη. Δεν την νοιάζει. Ε, πώ δεν την νοιάζει, Δηλαδή, άμα πουλάει εισιτήρια, πώ δεν την νοιάζει, Τι θα πει, Ελάτε, παίξτε. Αφού... Καταρχά, υπάρχει μια προεπιλογή. Δεν μπορεί ναι. να καλέσει τώρα άλλου. Ναι. Ε, βρίσκω άλλου 5-6 που έχουν πάει διακοπέ τώρα και του καλώ ναι, να τι παίξουν. Τι θα κάνει ο Σπανούλη, Θα φέρει τους του παίκτε του Περισερίου να παίξουν στο σπίτι. Αυτό διεθνική. λέω. Ναι, δε, 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 δεν έχουν νόημα για μένα όλα αυτά. Ναι. Ακόμα και το Ακρόπολο που είναι 25 και 27. Ναι, είναι ναι. τραυματισμένο τα μαλλιά. Δηλαδή. Παρασκευή τελειώνει το πρωτάθλημα. Υποτίθεται Δευτέρα ξεκινάει η πρωτομαγία. Θα τα πούμε μετά τη Εθνική έχοντα καλύτερη εικόνα την άλλη εβδομάδα. Όπου λογικά θα, τότε πάμε θα. Θα δούμε. Ναι. Στο, στο επόμενο πάμε. επεισόδιο. Πιθανότατα το επόμενο επεισόδιο να είναι την άλλη, παρα... την άλλη Παρασκευή. Να πάει και ο Νίκο λίγο να ξεκουραστεί. Εντάξει. Δημήτρη μου χρειάζομαι μια, μια συναυλία. Δεν μπορώ κάπως... άλλο ρε παιδί. Δεν μπορώ άλλο. Από όλε τι συναυλίε που έχει κλείσει φέτο έχει δει καμία Αυτό χλεβό. Η μία δεν έγινε. Η άλλη έπεσε πάνω στο τελικό. Του πάλι, του φοβάμαι πάρα πολύ. Άλλε <laughs> 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 ε, είναι μέσα στου Ολυμπιακού Αγώνε. Δηλαδή, Σα παρακαλώ. <laughs> δεν πήγε και εσύ στου κόλπου λένε να ανεβάσκει insta story και τέτοια. Δεν γίνεται τώρα. Ανάβω. Εντάξει, εγώ δεν και... έχω αυτά. Δεν τα κοροϊδεύω. Ο κόσμο να πηγαίνει και να περνάει και καλά. Ενώ, εντάξει, μακάρι εντάξει, να γίνονται συναυλίε. Να είναι καλά ο κόσμο να περνάει καλά. Μακάρι λοιπόν... να γίνονται συναυλίε. Είναι η ανάσα μα κάθε καλοκαίρι συναυλίε. Λοιπόν. Έχει και ποδόσφαιρο μαζί του. Με ποιον είμαστε στο γυρο είχα ξεχάσει Ήκαμε ότι γίνεται γεννήμα ε, Όχι Αγγλία. Ε, Αγγλία. Το ε, Αγγλία το λες. Ε, και αυτοί οι κακόμοιροι δεν πρέπει κάποια στιγμή κτλ. Να δείτε το δοκιμα αυτό του Netflix, ξέρω αν το δατέ, η επίθεση στο web λέει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ δεν είχα πάρει ότι είχε γίνει όλο αυτό το κακό σχαμός. Είμαι ο μόνος Έλληνας που δεν έχει Netflix, νομίζω, στο μεταξύ. Ε, καλά κάπου θα το βρεις. Ε, λοιπόν... Το επίθεση του Weblen είναι πολύ ωραίο και επειδή βλέπει συναυλίε, δεν είχα πάρει χαμπάρι το, το Woodstock 99. Μιλάμε, βρέστο και δέστο. Είναι, είναι τέσσερα επεισόδια, ή τρία επεισόδια, ή τέσσερα. Δεν θυμάμαι, το οποίο είναι απίστευτο, είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε καταγράψει, ειδικά το 99 δεν είχε social media κτλ. Την αναβίωση του Woodstock που πήγε να γίνει το 1999 σε μια κομιτεία στη Νέα Υόρκη, στο Ρόμ. Εντάξει, εκεί πρέπει να το πω. Από ανθρώπου, ναι, δεν, αν δεν ήταν ο ίδιος χώρος, ήταν μια καταλημμένη βάση αεροπορική. Ε, όπου ο ένας εκ των διοργανωτών ήταν ένας που ήταν και στο Woodstock του, του, 69. Μα θυμάμαι να συμβαίνει αυτό. Ναι. Το τι συνέβη όμως σε όλο το, το μεγαλείο δεν, δεν okay. πρέπει να δεις. Τώρα με ξεντριγάρι. Αυτό και η επίθεση του Weblay ε, που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά ναι, στις ποι... συμπεριφορές των ανθρώπων ε, είναι... Ποια είναι... επίθεση. Πριν τον τελικό, το Αγγλία, Ιταλία έχουν γίνει okay. πράγματα έξω, γύρω και μέσα στο Γουέμπλι που δεν τα έχουμε πάρει χαμπάρι σε όλη την έκταση που έχουν γίνει. Το Γουέμπλι δέχτηκε επίθεση για να μπουν οι Άγγλοι μέσα τζάμπα. Α, ah, ναι, οκ. Okay. Γιατί ήξεραν ότι υπάρχουν λόγω των μέτρων για τον COVID κάμια 20 χιλιάδε κενέ θέσει και, ah, να α, μην χωρί, τοξεραν, βέβαια, και να μην το ξέραν. <laughs> <laughs> και 10 θέσει να υπήρχαν, θα υπήρχαν 100.000 άτομα ναι, για, για τι 10 θέσει. Ναι, έχει όπου είναι. έφτασαν οι διοργανωτέ, Άγγλοι, ένα το λέει βουρκωμένο στην κάμερα, να παρακαλάνε να χάσει η Αγγλία τον τελικό, διότι αλλιώ θα, θα θρυνούσαμε ε, νεκρού εκείνη την ημέρα. Αυτό, αν δεν το έχετε δει, δείτε το. Εν πάση με το δεν ξέρω πώ εκεί, αλλά εν πάση με το, δεν με ξέρω δεν ποιον είμαστε. Είμαστε με, <laughs> με τον εκάστοτε αντίπαλο τη Αγγλία είμαι εγώ. Με τον εκάστοτε αντίπαλο τη Αγγλία. Ναι. Okay. Δεν το μπορώ Εντάξει, αυτό το έτσι coming και home. πολλέ οι ομάδε που έχουν πάει εκεί. Ναι. Ναι. Δεν μπορώ it's coming home. Φέτο δεν έχει επέκταση τότε, να είμαστε κασίλα μου η Αγγλία. Ναι. Είναι έχει Που θα ήθελα να τον Μαγκουάιρ να Γερμανία. Με τη Γερμανία, με τη Γερμανία. Και εγώ επίση με τον εκάστοτε αντίπαλο τη Γερμανία. παραδοσιακά. Έχω φτάσει για κάποιο λόγο που έχει να κάνει με τα κουκούνια τα οποία επιδεικνύουν παραδοσιακά να είμαι με τους Ιταλούς. Το ακούω. Ναι, γιατί μέτρη, ξεμέτρη, ναι. αυτό, ναι. ξενέρω και τάση τα λοιπά. μου για λόγους μη ποδοσφαιρικούς είναι να είμαι με την ομάδα που έχει περισσότερους μετανάστες στην 20 διάδατης. Γι' αυτό είμαι με τη Η Γερμανία. γερμανία ναι, οκ. Okay. Αυτή που είναι. τους εντάσσει καλύτερα. Δεν, ναι, ξέρω είναι η Ελβετία. Αυτή. Ξέρω ότι έχει αρχηγό, ε. αρχηγό τουρκικής καταγωγής. Ναι. Ε, οι Τούρκοι μπήκαν πιο γρήγορα στην εθνική ομάδα της Γερμανίας ή τουρκικής καταγωγής από τους, ναι. ε, από τους Μαύρους, έτσι δεν είναι, νομίζω. Ναι. Θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχει τον Κιντογκάν που είναι τώρα, τον οζίλ τον Κεντήρα mm. που είναι Αλγερινός, τους Πολωνούς, Ποντόλσκι, και κλπ, τον Κακάου, Πάντως, που, σε που σε τώρα πίσμα... έχει τον Σανέ, τον Μουσιάλα που είναι Αφρικανάκια. Αυτό Σε πείσμα όλων αυτών που δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμο όχι αλλάζει, αλλά ότι ο κόσμο αυτό ήταν πάντα. Δηλαδή, ακόμα από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όταν έφτασαν να είναι Ρωμαίοι πολίτε. <laughs> είναι τρελή αυτή η Ρωμαίη, Όταν ξαναλέβαι. έφτασαν να είναι Ρωμαίοι πολίτε οι πάντε, οι Βρετανοί, οι Γαλάτε, ξέρω εγώ κτλ. κτλ. Εκτό από το Αδάμα στο γαλατικό χωριό. Βεβαίω. Ο, Βεβαίως, ο κόσμο πάντα έτσι μεταβάλλεται και θα το έβλεπε για να ξαναγυρίσω στο Στίβο. Θα το έβλεπες παρακολουθώντας και τις συμμετοχές πια και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι, ε, και το οποίο είναι κάτι πολύ φυσιολογικό όταν οι γενιές αλλάζουν ναι. και οι, το, οι πρόσφυγες ή μετα, οι μετανάστες ενσωματώνονται. Που αυτό θα πρέπει να είναι και το σωστό. Να ενσωματώνονται έτσι. Όχι να είναι σε όπως το είναι στη Γαλλία. Ποιος το πήρε. Ποιος Έλληνας πήρε το μετάλλιο χθε. Τι χρώμα έχει το δέρμα του. Από πού ήρθε η μάνα του. Εκαλά. καλά. Και ποιο Έλληνα είναι αυτό που παρακαλάμε κάθε φορά να σωμάτωση, παίξει. Θέλω. Παρακαλάμε να είναι εδώ στην εθνική ομάδα μπάσκετ. Ωραία. Έτσι, λοιπόν, αυτό. Το θέλω αυτό να το βλέπω. Ή, αν θε να το πάμε καλού, ακόμα και ο superstar του παγκόσμιου στίβου αυτή τη στιγμή είναι ένα Σουηδός από, Αμερικανό, καλά, από Αμερικανού γονεί ε, και γεννημένο στην Αμερική, ναι. λιθουανικής λιθουανική καταγωγή. Αυτό είναι ο κόσμο. Ναι, όχι, αυτό δεν πειράζει όμω. Άμα μην είναι μαύρο πια. Είναι λευκό και Κατάλαβε, είναι ναι. λευκό. Αν είναι Αμερικάνο, Λιθουανό, από την Αλάσκα ναι. ή ξέρω εγώ ενοχλεί από λιγότερο, το. Ενοχλεί Ναι, ναι, αυτό, από το... Ναι, αυτό ενοχλεί λιγότερο. Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν... Να τελειώνουμε λοιπόν. Να έρθουν οι μέρε του Γιάννη Αντρέτο το Κούμπο. Γιατί Εντάξει, όχι το μόνο του Γιάννη Αντρέτο Κούμπο. Ρε, δεν είναι ατομικό το άθλημα. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, αλλά... ναι. Μα έχει λείψει λίγο ο Γιάννη. Πρέπει μα έχει λείψει ο Γιάννη, οκ. Okay. Poured… Και εξαιτία του Γιάννη έχουν πάει και τα εισιτήρια και πουλούνται 35 ευρώ το ένα. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Κάτσε. Όπα. Θα αυτοχρηματοδοτηθεί το. Δεν φταίει Γιάννη γι' αυτό. Το προελπιακό θα αυτοχρηματοδοτηθεί. Ναι, αυτοχρηματοδοτηθεί. Άμα είναι να μα αυτό το αυτό, 200 ευρώ να πα στο Gold 45 ευρώ να πα στην εθνική μπάσκετ. πόσο κάνει ο Θάνα. Ναι. 15 15 πα στο θαλάσσι πα. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, 15 ο ε, Καημένο. 200 συναυλίε στην Αθήνα. στην Αθήνα, στη εγώ δεν πάω και συναυλίε. Στην πλατεία νερού, ξέρω εγώ, μπήξε ο τα κτλ. Κάτω από πεντάρικο πέφτει κανένα. Όχι, ρε, τι πεντάρικο. Τι πεν, ογδοντάρικο. Ογδοντάρικο, αυτά είναι. Άντε και να πα, να φά και να χω... αυτά, αυτά, θα δει το τέτοιο. Αυτά θα δει το Woodstock 99. Που έφτασε να πουλιέται Ενώ... 15 ευρώ το μπουκάλι το νερό το 1999. Έτσι. Εννοείται. Προσέξτε εσεί με τι ναυλίε γιατί δείτε το ντοκιμαντέρ τι έγινε στο τέλο. <laughs> Προσέξτε καλά. <laughs> λοιπόν, να το δω τώρα με το που θα κλείσουμε. <laughs> λοιπόν. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Λοιπόν, κλείνοντα, εγώ λέω ότι στο μυαλό μου ο έχει πολύ πολύ ισχυρέ πιθανότητε ε, να είναι πρωταθλητή δικαιότατα όπω πάνε τα πράγματα τώρα. ο Ολυμπιακό καταφέρει και κάνει διπλό στο πέμπτο παιχνίδι μέσα στο ΑΚΑ, θα είναι αυτό ο, ο δικαιότατα. Προσκυνά <laughs> Και απομονώνω όλη τη βλακή την την καραγκαιοζοκυλίλα εντό και εκτό γηπέδου. Και κρατάω το πολύ ωραίο μπάσκετ που έχουμε δει στο μέσο όρο αυτών των ναι. τεσσάρων αγώνων. Αφού, και ελπίζω και στον πέμπτο. Αφού δεν τελειώσαμε γρήγορα, mm. εύχομαι τουλάχιστον να τελειώσουμε ήρεμα, mm. ανέμακτα. Ελπίζω, αν και δεν το πιστεύω, να γίνει το χθεσινό, δηλαδή να μην ακουστεί ποτέ η λεξούλα από Δέλτα, που αρχίζει από Δέλτα. Γιατί έτσι άλλω τώρα. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Θα ακουστεί μόνο. Εντάξει. Θα ακουστεί. Ε, Περιέργω λοιπόν... όμως, όμω θε, ακούστηκε μόνο πριν το μάτσα. Άμα θε να κάνουμε ένα old school πέντε ωρών, ναι. να μιλήσουμε για τη διετησία του μπάσκετ στην Ελλάδα, μπορούμε. Να κάνω ένα school. Αλλά σκουλ. όχι μόνο για την μπάσκετ λίγο του Ολυμπιακού. Να κάνω και ένα ναι. old school 5 δευτερολέπτων τώρα που είναι 2-2 το σκορ και έχω, νιώθω λίγο πιο. Για πες, ναι. Μια χαρά είναι η διαιτησία στου τελικού μέχρι τώρα. Μάξ, μια χαρά δεν τη λε. Μια χαρά Αλλά... εννοώ δεν ναι. έχει ημεροληπτήσει. Αυτό εννοώ μια. Ε, Δεν έχει μεροληπτήσει γιατί αν ένα σου και ένα μου σε περιπτώσει περιπτώσεις ναι, δεν έχει μεροληπτήσει. Ναι. Καλή διατησία στο μπάσκετ mm. δεν υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή αλλά πάντα, πάντα βρίσκεις τρόπο να πουλήσεις αδικία. Όποιος και αν είναι, 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 είναι Σε όλα τα μάτια. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Όποιο και αν είναι το μάτια. Υπάρχει ένα κομμάτι... Θα απομονώσεις τις φάσεις που θέλει και θα λες αδικία. Ακριβώ. Ε, ναι, ναι, τώρα, αυτά είναι για μικρά Αλλά παιδιά. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που λέει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ικανών στελεχών, ικανή εκπαίδευση και ικανού αριθμών στη δεξαμενή επιλογή διαιτητών και στον τρόπο ανέλυξη των διαιτητών, το οποίο ισχύει σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Γι' αυτό και δηλαδή. έχουν εξαφανιστεί οι Έλληνε διαιτητέ από τα Ευρωπάσκετ, τα Μοντομπάσκετ, του Ολυμπιακού Αγώνε, τα Final Four. Ναι. Έχει Έλληνα διαιτητή στου Ολυμπιακού Αγώνε και δεν το ξέρω. Ε, εγώ νομίζω όχι. Ναι, ναι, όχι, Δεν υπάρχει. Είχε στο μοτοπάσκετ. Μα πολεμάνε οι ξένοι. Είχε στο ευρωπάσκετ το προηγούμενο. ούτε. πολεμάνε οι ξένοι. Μα κόψουν. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο βασιλάκι. Περιούσιο διαιτητικό λαό. <laughs> Θα... Αυτά θα... είμαστε μαζί σας την άλλη εβδομάδα κάποια στιγμή Πιθανότατα την Παρασκευή Μη χανόμαστε ε, ε. Λέμε πόσο έχει σήμερα ο μήνας 12, 12, 13 13 ναι, έχει ο μήνας σήμερα 5 και 13 Πιθανότατα 13-20-21 μάλλον Πιθανότατα να γράψουμε το επόμενο Ξεκουραστεί και ο Νίκος λίγο γιατί έχει Και αύριο που είναι η εθνική επέτειος Για να ξελαμπικάρετε Καθίστε να δείτε τα παλιά τα βίντεο Το 87. Χαίρομαι που. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, να ξέρετε. Ναι, χαίρομαι που έχουμε πάει πολύ στο να κερδίσει ο καλύτερο. Χωρί να είναι μια τυπική παπαρολογία. Εντάξει. Δεν με νοιάζει να κερδίσει. Με νοιάζει να τελειώσει ήρεμα αυτό ναι, ναι. το πράγμα. Καθυστέρησαν πάρα πολύ, παιδιά. Ξεφύγαμε πάρα πολύ. Γι αυτό Δεν λέγαμε... θα υπάρξει συμφωνία ότι αυτό ήταν ο καλύτερο. Ξέχασε ναι. το. Δεν υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Οπότε να τελειώσουμε ανέμακτα. Ευχαριστούμε, κυρίε και κύριοι. Αγαπημένα μα παιδιά. Βασίλη Τσίγκα, ο ήρωα πίσω από τι κάμερε. Παντού, κάθε εδώ όλη μέρα, όλη και όλη τη νύχτα εκπομπή. Ε, και σ' τα σπουδαία θα τα πούμε σε άλλο περιβάλλον, καθαρά πιο μπασκετικό και όχι όλτσκουλικό φυλάκια. Γεια σας.